στην νοτιοανατολική όμως Ευρώπη, όχι στα δυτικά, όπου εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Αυτό το κύμα ψύχους θα φτάσει λοιπόν μέχρι την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα έως και αύριο, και από την Τετάρτη θα απλώσει τα πλοκάμια του και νοτιοδυτικότερα προς την περιοχή μας δηλαδή. Με αποτέλεσμα, την Τετάρτη στην Βόρεια Ελλάδα να ξεκινήσουν κάποιες χιονοπτώσεις και σημαντική πτώση θερμοκρασίας. Μέχρι και το μεσημέρι αυτή η πτώση θερμοκρασίας θα είναι αισθητότατη σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη ανατολική και την νότια χώρα. Στα δυτικά θα είναι πιο μαλακός ο καιρός μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης. Χιόνια λοιπόν μέσα στην Τετάρτη θα σημειωθούν και κυρίως μετά το μεσημέρι σε αρκετά παιδινά βήματα, κυρίως της Μακεδονίας αλλά και της Θεσσαλίας από το βράδυ. Ενώ για την Αττική φαίνεται ότι θα ξεκινήσει η μέρα την Τετάρτη με πιο συνεχιασμένο καιρό, κάποιες παροδικές βροχές από το μεσημέρι και μετά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Για την Αττική, κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή, φαίνεται ότι θα υπάρξουν χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι έντες των οποίων θα δούμε και τα επόμενα εξωτάωρα πώς θα είναι, φαίνεται κυρίως στα πιο ημιουρινά ορεινά. Θα έχουμε όμως πτώση, απότομη πτώση της θερμοκρασίας, έτσι, από την Τετάρτη. Ναι, διότι αυτό είναι μια μπάλα κρύου αέρα, παγωμένου αέρα, ψυχρού αέρα πολικής προέλευσης, η οποία κινείται από βορρά προς νότο. Θα έχουμε αυτή τη σημαντική πτώση, η οποία θα μας κακοφανεί, να το πούμε έτσι, γιατί μας έχει καλομάθει ο Δεκέμβρης με πολύ ψηλές θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες, αν όχι εβδομάδες, πανευρωπαϊκά, όχι μόνο στην χώρα μας. Και θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ψυχρή αυτή η μάζα. Δηλαδή, μπορεί να πέσει η θερμοκρασία σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στους 20 βαθμούς συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Γενικά θα είναι τσουχτερό το κρύο όλες τις επόμενες μέρες στην ουσία, μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας που διανύουμε. Επαναλαμβάνω, όσοι να κινηθούν κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή, γενικά από Πελοπόννησο μέχρι και Μακεδονία, να έχουν οπωσδήποτε αλυσίδες μαζί τους, γιατί εκεί όπου θα χιονίσει, κατά τόπους δεν αποκλείεται η χιονοπτώση να έχουν και λίγο πιο έντονο χαρακτήρα. Και όσοι αποφασίσουν να ταξιδέψουν με πλοία. Φαίνεται ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν αρκετά, αλλά θα αγγίζουν τα 7 με 8 μποφόρ κατά διαστήματα. Ίσως υπάρξει κάποιο πρόβλημα.